Γιατί είναι φανταστικά, γιατί ξεκινάμε ένα καινούριο χρόνο. Ένα σημαντικό κομμάτι σε όλε αυτέ τι περιπτώσει είναι το εξή. Ε, κάθε χρόνο καινούριο σημαίνει ότι έχουμε 365 νέε μέρε, 365 μέρε νέε ευκαιρίε. Δεν σημαίνει, δε σημαίνει επαγγελματικέ ευκαιρίε. Δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα αλλάζουμε δραστηριότητα και θα τρέχουμε δεξιά αριστερά. Αλλά σημαίνει ότι έχουμε κάθε μέρα τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι καινούργιο, κάτι καλό και να προχωρήσουμε τη ζωή μα ακόμη περισσότερο. Βέβαια, αυτό που είναι σημαντικό σε όλες τις διαδικασίες είναι ότι ο χαρακτήρας μας είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο έχουμε. Και θα πρέπει ο χαρακτήρας να είναι πάντα πιο δυνατός από τις καταστάσεις τις οποίες περνάμε, από τις, προσκ... τις, προκλήσεις που έχουμε και όλα αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι ε, βλέπω στο facebook κυρίως ε, αναρτούν φοβερά θετικά μηνύματα και πρέπει να είμαστε αυτό και ζήτω το εκείνο και εκείνο και το άλλο και μόλις συμβεί κάτι παράξενο και απλοϊκό θα λέγαμε για τα δεδομένα κάποιου ανθρώπου διαλύονται τελείω. Ε, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ το χαρακτήρα μου να τον χειρίζομαι σε όλε τι καταστάσει και τελικά δεν έχει σημασία αυτό λέει, που συμβαίνει, έχει σημασία ο τρόπο με τον οποίο εσύ το χειρίζεσαι. Σαφώ λοιπόν, επειδή έχουμε μπει σε ένα καινούριο χρόνο και έχουμε κάθε μέρα μια καινούρια λευκή σελίδα, από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γράψουμε κάτι το οποίο να είναι καλό. Τώρα, στη νέα χρονιά είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε νέου στόχου. Βέβαια, στι δικτυακέ δραστηριότητε και σε πάρα πολλέ επιχειρήσει, η νέα χρονιά ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Όπω είναι οι σχολικέ χρονιέ. Και ο λόγο είναι γιατί υπάρχει πάντα ένα μεγάλο διάλειμμα του καλοκαιριού και οι χρονιέ, οι επιχειρηματικέ, ξεκινάνε από Σεπτέμβριο με Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά όμω, σαν άνθρωποι, πάντοτε έχουμε την τάση να γιορτάζουμε τη νέα χρονιά η οποία πέφτει Ιανουάριο. Γιατί ίσω γιατί ε, η λέξη, το αριθμό 2018 ε, καθορίζει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ενώ Σεπτέμβριο 17 με Σεπτέμβριο 18 χαιρετίσματα και θα πέσουμε κάτω. Οπότε μπορούμε να βάλουμε καινούριου στόχου. Και οι στόχοι που βάζει ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικοί. Ε, θα μπορούσε κάλλιστα, χάρη, να βάλετε ένα στόχο ε, να γίνω ζαφύρι μέχρι τι 31 Ιανουαρίου. Ε, να συστήσω 5 επιχειρήσει ε, στην ε, OGIBs μέχρι 31 Ιανουαρίου. Να γίνω supervisor. Δηλαδή, ε, αυτό που παλιά λέγαμε ζαφύρι 100 ή ανάλογα με τι ε, ε, πωλήσει των πακέτων ε, μέχρι 31 Ιανουαρίου. Να έχω συνολικά 10. Επιχειρήσει στην Nobis μέχρι τι 28 Δευτέρου. Να έχω 10 συνεργάτε στο συνέδριο. Να γίνω ζουμαράκδι. Ε, να συμμετέχω στο Fan Trip στη 100 το Νοέμβριο που θα πάμε στην ε, Αμερική. Οπότε μπορώ να βάλω στόχου γιατί οι στόχοι οι οποίοι πρέπει πάντοτε να είναι γραμμένοι, όχι προφορικοί, όχι στο μυαλό μα. Το μυαλό μα δυστυχώ δεν έχει ε, θέση για να βάλουμε ένα καλώδιο USB και να εκτυπώσουμε αυτά τα οποία σκέφτεται. Οπότε τα αλλάζει πολύ εύκολα. Επίση είναι σημαντικό γιατί όταν κάτι είναι γραμμένο και το διαβάζει, ουσιαστικά τυπώνεται καλύτερα στο ίδιο στο μυαλό. Παίζουμε βασικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό μα. Οπότε είναι σημαντικό να γράψουμε του στόχου του οποίου έχουμε για το 2018, όποιοι είναι και, να... και βέβαια οι στόχοι έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τα όνειρα. Έχουν ημερομηνία. Δηλαδή, Μπορώ να έχω σαν όνειρο ότι θέλω, ονειρεύομαι ε, να βγάλω χρήματα, ονειρεύομαι να πάρω ένα αυτοκίνητο, ονειρεύομαι να κάνω μια πολύ καλή οικογένεια, ονειρεύομαι ε, να βοηθήσω ε, το χωριό μου να ε, αποκτήσει μια πισίνα. Αλλά αυτά είναι στην κατάσταση του όνειρου. Αποτελούν στόχο μόλις μπει η ημερομηνία. Δηλαδή αν πεις ότι εγώ θέλω να πάρω το επόμενο μου αυτοκίνητο μέχρι τις 31 Δοδεκάτου του 2018, μόλις έχει γίνει στόχος. Γιατί γιατί ο στόχος θα σε αναγκάσει να, να κάνεις ένα σχέδιο δράσης και μετά να κάνεις το χειρότερο που είναι η δράση. Οπότε βάζουμε νέους στόχους. Ε, αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι στόχους για να βάλουμε να ξεκινήσουμε. Όπως λέει ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ξεκίνα να κάνεις τα απαραίτητα μετά κάνε αυτά που θεωρείς πιθανά αυτά που μπορείς να κάνεις και ξαφνικά θα διαπιστώσει ότι κάνει αδύνατα πράγματα. Δηλαδή, αν ο καθένα από εμά αναλογιστεί καταστάσει στη ζωή του, στι οποίε έκανε το επόμενο βήμα, θα διαπιστώσει ότι μερικέ φορέ έκανε πράγματα τα οποία δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα κάνει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα σα πω είναι το εξή. Όπω ξέρετε, το έχουμε πει πολλέ φορέ στην ιστορία μα, όταν ξεκινήσαμε με τη συστη δικτυακή μα δράση. Η Σύση μου ε, ξεκαθάρισε τρία πράγματα. Μου λέει: Κοιτάξτε, θα ξεκαθαρίζω από τώρα να είμαστε συγκεκριμένοι. Όπω ξέρετε, οι γυναίκε ξεκαθαρίζουν πάρα πολλέ φορέ πράγματα, μετά τα αλλάζουν γιατί έτσι θέλουν. Πολύ απλά. Οι γυναίκε είναι ό,τι θέλουν κάνουν. Και εμεί οι άντρε είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε γιατί διαφορετικά θα θυμώσουν. Οπότε πάλι εμεί τα φταίμε. Ξέρετε, ποιο είναι ο ρόλο ενό καλού συζύγου. Να φταίει. Οπότε εγώ που φταίω πάντα, ε, μου λέει: Σου ξεκαθαρίζω από τώρα τρία πράγματα. Πρώτον, δεν θέλω να έχω σχέση με γυναίκε. Δεν τι μπορώ μέχρι τώρα στι δουλειέ μου λειτουργούσα καλύτερα με άντρε και μπορώ να συνοηθώ διότι λέω βέβαια. γιατί είδε τι εμεί όμω που μπλέκουμε με γυναίκε να δει τι τραβάμε. Ε, αυτό δεν το είπα, το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, γιατί εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να τη πω, γιατί με έλεγε κουτρί, που σημαίνει ότι με κοίταζε αυστηρά. Έχετε διαβάσει αυτό που λέει. Έχει τίποτα, όχι λέει, έτσι είναι τα φρύδια μου. Ξέρεις, αγριεμένα, σαν τα δωρακουμέλ. Λοιπόν, πρώτον, δεν θα έχουν σχέση με γυναίκε. Δεν τι μπορώ. Το καλά. Δεύτερον, δεν θα με βάλει να πουλήσω ποτέ τίποτα. Ε, εντάξει, έτσι κι αλλιώ δεν έχουμε με αυτό. Και τρίτον, δεν θα με βάλει ποτέ να μιλήσω μπροστά σε κόσμο. Λοιπόν, σα πληροφορώ ότι και τα τρία τα έκανε στο δικό τη χρόνο και τόσο καλά που στο τέλο τη δίνουν συγχαρητήρια και εμένα με έχουν παρατημένο. Που δεν είχε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Γιατί, γιατί ξεκινάμε τη ζωή μα και δεν φανταζόμαστε το τι μπορούμε να κάνουμε. Απλώ ξεκίνα να κάνει κάτι. Δηλαδή, έβαλε ένα στόχο που λε: Θέλω να γίνω παραδείγματο χάρη ζαφύρι μέχρι το, τις 31 Ιανουαρίου. Πολύ ωρα.". Ξεκίνα να κάνει την πρώτη σου παρουσίαση αύριο δεν την ξέρω καλά, δεν έχει σημασία, ξεκίνα κάτι, πε άρθρο σε λόγο, πε κάτι. Είναι πιο σημαντικό αυτό από το να τα μάθει όλα, γιατί όσο τα μάθει όλα θα έχουμε πάει στο 2019. Επίση, ένα άλλο στοιχείο είναι αυτό που λέγεται αποφάσει νέα χρονιά. Στον δυτικό κόσμο τουλάχιστον αυτά τα New Year Resolutions θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικά. Αυτέ είναι γενικώ αποφάσει που παίρνει μέσα στη χρονιά, δεν είναι στόχοι, αλλά είναι πράγματα που θέλω μέσα στον χρόνο γενικά να κάνω. Όπω λέμε, ξέρω εγώ, ε, αποφα... διάφορε αποφάσει. Να διαβάζω ένα βιβλίο, καθ... ένα βιβλίο κάθε μήνα. Γιατί, γιατί αν διαβάζω ένα βιβλίο κάθε μήνα, μέσα σε 12 μήνε θα έχω διαβάσει 12 βιβλία, που είναι πολύ σημαντικό. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει 12 βιβλία σε όλη του τη ζωή, ε, θα έχω θετική στάση απέναντι σε αρνητικέ καταστάσει, ξεκινώντα από χθε. Δηλαδή, μόλι μου συμβεί η επόμενη αρνητική κατάσταση, ποια είναι η επόμενη αρνητική κατάσταση, ότι αύριο το πρωί που θα σηκωθεί δεν θα παίρνει μπρο το αυτοκίνητό σου. Θα πάθει λάστιχο. Την ώρα που θα στρίβει τη γωνία, θα πέσει και θα τρακάρει επάνω σου κάποιο ο οποίο εκείνη την ώρα μιλούσε με το κινητό ή, ή έστελνε μήνυμα. Ε, λίγο παρακάτω θα διαπιστώσει ότι ε, δηλαδή, εγώ θα έχω θετική στάση. Δηλαδή, αν δηλαδή, του ρίξω μια μουτζα ε, χαρακτηριστική κλπ. Πάρτα και αυτά, αυτά που τα ευχαριστήσει, ε, θα λειτουργήσει λίγο πιο πολιτισμένα. Ε, θα κάνω ξέρω, δύο ταξίδια με την οικογένεια μου. Θα χάσω 10 κιλά, θα βάλω 2 κιλά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τέτοιο στόχο. Τέτοια απόφαση, ναι. Είναι άνθρωποι που είναι αδύνατοι πολύ και λέει θέλω να βάλω 10 κιλά. Ε, να ξαναμιλήσω στους γονείς μου, γιατί δεν έχεις να τους μιλήσεις 5 χρόνια, 10 χρόνια. Να ξαναφτιάξω τη σχέση μου με τη μέρη. Δεν ξέρω καμία μέρη, οπότε είναι άσχετο. Η μέρη μπορεί να είναι η φίλη σου, μπορεί να είναι η φίλη να οτιδήποτε. Γενικώ, αποφάσει νέα χρονιά. Και είναι σημαντικό να παίρνουμε αποφάσει για τη νέα μα χρονιά. Δηλαδή, βάζουμε τον εαυτό μα στην ουσία σε μια καινούργια κατάσταση, είναι σαν μια αναγέννηση. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δεν είναι και το μήνυμα του Χριστουγέννου. Η γέννηση. Οπότε, εάν είναι κάτι σημαντικό, λέει για σένα, θα βρει έναν τρόπο. Αν δεν είναι, θα βρει μια δικαιολογία. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όλοι σαφέστατα είναι ότι το λίγο είναι χειρότερο από το καθόλου. Δηλαδή, αυτό που λέμε, πέσε με τα μούτρα. Τώρα σίγουρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη ζωή μα. Γιατί? Γιατί ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπου και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι, όπω λέει στην Αγία Γραφή, είναι λύκοι οι οποίοι φοράνε προβιά προβάτου. Δηλαδή, ενώ φαίνονται με καλέ προθέσει, δεν είναι τόσο καλοί και οι δύο αυτές οι εικόνες είναι πολύ χαρακτηριστικές. Δηλαδή συνήθως αυτό το οποίο θα σου πούνε αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που θες να ακούσεις. Δηλαδή πες μου κάτι που θέλω να ακούσω. Ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για σένα θα σου πούνε αυτό που χρειάζεται να ακούσεις. Δεν θα είναι αυτό που θα σε καθησυχάσει και αυτό το οποίο θα σε βολέψει, θα είναι αυτό το οποίο θα σου δημιουργήσει ανησυχία για να κάνεις την επόμενη κίνηση. Επειδή όμω είμαστε μεγάλα παιδιά όλοι και πρέπει να έχουμε κρίση και λογική, είναι καλό να σκεφτόμαστε όταν ακούμε οτιδήποτε, να το επεξεργαζόμαστε και να βγάζουμε το συμπέρασμα. Αυτό είναι κάτι καλό για μένα ή όχι. Γιατί ο σκοπό όλη τη δραστηριότητα και όλη τη συνεργασία που έχουμε είναι να μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, ο καθένα στο δικό του ρυθμό, ο καθένα θα έχει τα δικά του αποτελέσματα ανάλογα με το τι θα κάνει, αλλά σαφέστατα θα πρέπει να έχει και αυτό ένα προσωπικό όφελο. Προχθέ λοιπόν μιλούσα με κάποιον ε, συνεργάτη και φίλο, ε, μου λέει Σε άρεσε, είδα αυτό, είδα εκείνο, τι γνώμη έχει γι' αυτό και για εκείνο. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στο γύρο κόσμο, με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Δηλαδή, μπορώ να πάω να κάνω μία παρουσίαση παραπάνω, α την κάνω. Μπορώ να μιλήσω με μία επιχείρηση και να ε, δώσουμε ε, ένα πακέτο ε, που έχουμε με το OMS, με την. Ε, ο GIB και όλα τα υπόλοιπα με τις εφαρμογές να... τι, τι, κάνω εγώ δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν γύρω μου τι κάνουν άλλοι γιατί το κάνουν πως το κάνουν το σημαντικό είναι τι κάνω εγώ εάν λοιπόν λειτουργεί έτσι τι γίνεται θα ζητάς πάντα να μαθαίνεις ποια είναι η αλήθεια και να προχωράς στην αλήθεια δεν θα τρως παραμύθια προσέξτε να δηλαδή είμαστε ένας λαός που μας κυβερνούν όλα μου τα ενήλικα χρόνια άνθρωποι οι οποίοι μονίμως λέγανε ψέματα Δηλαδή, αλλάζουν πρόσωπα και λένε τα ίδια ψέματα. Και προσέξτε κάτι, του ψηφίζουμε. Δηλαδή, αν πει σε οποιοδήποτε από αυτού του ανθρώπου ότι είσαι ψεύτη, ξέρει τι θα σου πούνε. Ε, μα εγώ έχω ψηφιστεί από, το, από, όλο τον ελληνικό λαό. Εσένα ποιο σου έχει ψηφίσει. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στη χώρα μα, πιθανόν και σε άλλε χώρε, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να γενικεύω γιατί δεν ζω σε όλε τι άλλε χώρε, ζω στη χώρα. Και το ξέρω. Το σημαντικό λοιπόν είναι τι κάνω εγώ για μένα και για την οικογένειά μου. Επομένω, πάντοτε Προχωράω μέσα στον χρόνο και είμαι προσεκτικό σε αυτά τα οποία λέω και αυτά τα οποία ακούω. Βέβαια, από τα πιο αστεία συνθήματα που έχουμε δει όλοι είναι αυτό. Η επανάσταση θα γίνει αύριο, αν ο καιρό είναι ευρωχερό, θα γίνει σε κλειστό χώρο. Δηλαδή, ουσιαστικά βαριέμαι που ζω, βαριέμαι και που αναπνέω. Αυτό λοιπόν που είναι το σημαντικότερο, παιδιά, για τη νέα μα χρονιά είναι να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω μέχρι να μπορώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί? Γιατί θα κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μα αρέσουν μέχρι να μπορούμε να κάνουμε πράγματα που μα αρέσουν. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κατάλαβα στη ζωή μου από τότε που την ξεκίνησα και κατάλαβα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει έτσι, με φωτογραφία, όπρα γουίνφρι και κειμενάκι και πα, αυτό. Αυτά τα συνειδητοποιεί χωρί να τα καταλάβει όταν είσαι μέσα σε μια ζωή η οποία είναι σε δράση. Κατάλαβα ότι ε, έζησα 20 χρόνια στο στρατό κάνοντα πράγματα που οι περισσότεροι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Όταν λοιπόν εγώ αποφάσισα να φύγω, τελικά εγώ μπορούσα να κάνω πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Το ίδιο έκανα όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με δικτυακά. Έκανα πράγματα που δεν είχα καμία διάθεση να κάνω. Υπάρχει μια ομιλία, όπω ξέρετε, στο κανάλι μα, που λέει τη ιστορία μου του πλάνου Β, 20 χρόνια ή πλάνο Βίνα, κάτι τέτοιο. Στο οποίο λέω πάρα πολλά πράγματα στο τι δεν ήθελα να κάνω στη ζωή μου, δηλαδή πράγματα για τα οποία δεν ξεκίνησα, αλλά πράγματα τα οποία τελικά κατάλαβα ότι θα είναι μέσα στη ζωή μέχρι να μπορεί να κάνει αυτό που θε να κάνει. Είναι λοιπόν αποφάσει τι οποίε παίρνουμε. Επίση, δε ένα σημαντικό είναι πιο ότι αυτά τα οποία πιστεύει δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, οι πράξει θα σε κάνουν. Που σημαίνει ότι όλοι μα κρινόμαστε από αυτά που κάνουμε, όχι από αυτά που λέμε. Δηλαδή, εγώ τώρα σα λέω μερικέ ιστορίε. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ποιο είμαι πραγματικά εγώ. Δηλαδή, αν με γνωρίσει, είμαι αυτό που λέω ή με χαιρετίσματα. Αυτό που είναι λοιπόν σημαντικό με τη νέα μας χρονιά, με το 2018, είναι να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να καθίσουμε να γράψουμε τους στόχους μας, να καθίσουμε να γράψουμε τι αποφάσεις θέλουμε για την καινούργια χρονιά και να πάμε να κάνουμε τη δράση χωρίς να ακούμε ούτε φοβερά ωραία λόγια, ούτε φοβερά άσχημα, να μην περιμένουμε να μας λένε συνέχεια κάτι που να μας βολεύει, αλλά να ξέρουμε ότι θα ακούσουμε πράγματα που δεν θα μας βολεύουν, αλλά θα είναι το καλό για να προχωρήσουμε και να λειτουργήσουμε μέσα στις αρχές μας. Πάμε παρακάτω. Σαφέστατα μέσα στο μήνα θα υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να κάνουν ανανέωση τη συνδρομή του ή να κάνουν αναβάθμιση. Δηλαδή κάποιο που ξεκινάει μηνιαίο μπορεί να γίνει τριμηνιαίο ή να γίνει ετήσιο. Γιατί διότι πολύ απλά θα έχει πολύ καλύτερα μπόνου, ε, πολύ καλύτερε προμήθειε. Υπάρχει μια πρόθεση τη εταιρεία για ένα ταξίδι συνέδριο που θα γίνει στο Las Vegas 4 με 6 Δεκεμβρίου. Αυτό αφορά ένα συνέδριο του Eric Worre, το GoPro, που είναι ίσως το μεγαλύτερο συνέδριο δικτύωσης που γίνεται στον κόσμο. η εταιρεία λέει ότι εγώ σου πληρώνω το ξενοδοχείο για πέντε μέρες και ένα εισιτήριο για το συνέδριο. Εσύ πληρώνεις τα αεροπορικά εισιτήρια και ό,τι άλλα έξοδα κάνεις. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχεις γίνει supervisor από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2018. Για να το ξεκαθαρίζω πάλι, τι είναι supervisor. Supervisor είναι κάποιο ο οποίο είναι ζαφύρι 100, δηλαδή έχει γίνει ζαφύρι, έχει 20 προσωπικέ και, και συνολικά η ομάδα του έχει 100 άτομα ή έχει κάνει 3.000 ευρώ τζίρο από πώληση εργαλείων μέσα στο μήνα. Εάν βέβαια κάποιο γίνει supervisor, θα πρέπει να είναι supervisor και τον επόμενο μήνα και τον επόμενο. Δηλαδή, αυτό, εάν γίνει με πολλή, θα πρέπει να είναι κάθε μήνα. Το ίδιο είναι άμα είναι με τα άτομα. Δηλαδή, δεν είναι αρκεί να γίνει 20 και 100 άτομα ομάδα και τον άλλο μήνα να έχει 15 και 92. Πρέπει να είναι 20 και 100. Εάν το καταφέρει αυτό, λοιπόν, κερδίζει αυτά τα ωφέλη και μπορεί να πας στο Las Vegas. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το, με fan trip που έχουμε πει εμεί σαν ομάδα. Είναι άσχητο τελείω. Είναι καθαρά προώθηση τη εταιρεία. Επίση. Πέρσι είχε γίνει μια πρόθεση η οποία έλεγε ότι από μία πρώτη του 17 έως 31 δωδεκάτου του 17 όσοι καταφέρουν να διατηρήσουν το επίπεδο ζαφύρι και όσοι ήταν ήδη ζαφύρι ένα 20% πάνω θα μοιράσει η εταιρεία το 1% του τζίρου που θα κάνει μέσα στο 2017. Ε, επειδή αυτή η πρόθεση ανανεώθηκε το Μάρτιο, κάπου τον Μάιο, σύμφωνα με αυτά που μου είπε ο Βασίλη ο Σχέτο σήμερα που μιλήσαμε, θα δοθούν και το ποσοστό αυτό το 1%. Από την ομάδα μα το πέτυχαν τέσσερι. Ο Σταύρο ο Κουτρή, ο αδερφό μου, ο Παντελή με την Τασούλα, ο Βασίλη και η Ευγενία και ο Σωτήρη ο Δέδες. Μπράβο λοιπόν που το πετύχατε. Περιμένουμε να δούμε πόσα χρήματα θα πάρετε για να μα κεράσετε όλου μαζί. <χεδιά> Ένα καφέ έτσι. Λοιπόν, ήταν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καταφέρατε. Συγχαρητήρια. Οι επόμενε συναντήσει που έχουμε είναι Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στι 7 η ώρα στο Καφέ Νέων. Θα κάνουμε συνάντηση με την ομάδα και θα κόψουμε και την πίτα την πρωτοχρονιάτικη εδώ η Βόρη. Την άλλη Πέμπτη θα έχουμε κανονικά το webinar τη ΤΜΕ 100. Επίση, Παρασκευή με Κυριακή 12 με 14 Ιανουαρίου θα έχουμε στη Λίμνη Πλαστήρα το ταξίδι μα, το fan trip τη 100. Για το οποίο θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα. Αλλά σημειώστε την ημερομηνία όσοι δεν έχετε αποφασίσει ακόμη και θέλετε. Νομίζω ότι θα υπάρχουν ακόμη δωμάτια, ή και να μην υπάρχουν δωμάτια, θα υπάρχουν αντίστοιχα, θα βρούμε μια λύση. Λοιπόν, το συνέδριο το επόμενο, όπω ξέρετε, είναι 11 Μαρτίου του 18 το Awaken. Το κόστο είναι 50 δολάρια, αλλά σαφέστατα θα υπάρχουν εισιτήρια πιο οικονομικά. Αρκεί να κλείσετε την ημερομηνία να πείτε: Εγώ θα είμαι εκεί, θέλω το εισιτήριό μου τώρα. Οπότε, μιλήστε με τη γραμμή αναδοχή σα, θα σα το τακτοποιήσουν. Για τον Ιανουάριο έχουμε προωθήσει το βιβλίο «Οι πέντε γλώσσες της αγάπης». Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο καταρχήν για όσους είσαστε καινούργοι σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να ξέρετε ότι τα βιβλία τα οποία προτείνουμε είναι βιβλία τα οποία μας βοηθούν στι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπου. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ή θα είναι βιβλία που αφορούν Επιχειρηματικέ δραστηριότητε, επιχειρηματική αντίληψη, όπω είναι το βιβλίο του Ρόμπερτ Κιγιοσάκη, το πλούσιο μπαμπά, το μπαμπά, που είναι να καταλάβει λίγο τι γίνεται γύρω σου στον κόσμο επαγγελματικά, ή θα είναι βιβλία τα οποία έχουν σχέση με ανθρώπινε σχέσει. Οι πέντε γλώσσε τη αγάπη, λοιπόν, απευθύνονται περισσότερο, βέβαια, σε ζευγάρια, αλλά εγώ νομίζω ότι απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τρόποι που κάποιο εκφράζεται, αλλά πέντε διαφορετικοί τρόποι που κάποιο θέλει κάποιο άλλο να εκφραστεί. Γι' αυτό πολλέ φορέ μπορεί να δώσει ένα δώρο. Στην αγαπημένη σου ή στον αγαπημένο σου, και αυτό να μην χαίρεται, γιατί δεν ήθελε δώρο. Αυτό που ήθελε να του μιλά όμορφα. Δηλαδή, άμα ε, τη πει ε, πάρε μοριανόητη ένα δαχτυλίδι, ε, δεν δε, δε, δε είναι ενδιαφέρει το δαχτυλίδι, την ενδιαφέρει ότι την λε πάρε μοριανόητη. Αυτό τώρα που είπα εγώ ήταν πολύ τραγικό. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά τι γίνεται. Εάν σου φέρω το ένα δαχτυλίδι δώρο τα Χριστούγεννα, αλλά κάθε μέρα που περνάω σου μιλάω άσχημα ή σου μιλάω υποτιμητικά. Δηλαδή, τι ήταν, ήταν φαγητό τώρα αυτό που έκανε. Δηλαδή, μπράβο, το προσπάθησε. Πώ είσαι έτσι, τι κουρεύτηκε, τι έκανε, χάλια είσαι. Καλά, αυτά, τι φόρεσε. Δηλαδή, ο κάθε λοιπόν άνθρωπο θέλει διαφορετικά πράγματα στη ζωή του να, να εισπράττει. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρω τι μπορεί να θέλει να εισπράξει για να δώσω αυτό. Και όχι να δώσω αυτό που εγώ νομίζω. Έχετε προσέξει η, η μητέρα μου, επειδή όπω ξέρετε ήταν πάρα πολύ κυριαρχική, Αστέρι ήταν η μάνα μου βέβαια, αλλά λένε τώρα. Ε, νομίζω ότι δεν έμαθε ποτέ στη ζωή τη ποια φαγητά μου αρέσαν και ποια δεν μου αρέσαν. Δηλαδή κάποτε, πρέπει να ήμουν. Του 45 χρόνων δεν ξέρω. Λέει Σοβαρά, ναι, δηλαδή, δεν σα αρέσει αυτό. Μα εσύ τα τρώγατε όλα. Λέω δεν κατάλαβε. Δεν είχαμε καμία επιλογή. Δηλαδή η επιλογή ήταν ή τρώω ή τρώω. Δεν υπήρχε άλλη. Οπότε, οπότε πρέπει να ήμουν 45-50 χρόνων. Όταν κατάλαβε η μάνα μου ότι τελικά εμένα μου αρέσουν αυτά τα φαγητά και άρχισε να μαγειρεύει αυτά που μου αρέσαν. Δεν το είχε πάρει, χαμπάρει. δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με το τι άρεσε σε εμά. Γιατί γιατί δεν είχε αυτό, αυτό το πράγμα στο μυαλό τη. Είχε ασχοληθεί όμω με το τι άρεσε στον πατέρα μου. Αυτό ήταν σημαντικό. Άρα λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο να το πάρετε και να το διαβάσετε. Θα σα βοηθήσει πάρα πολύ στη σχέση σα. Έχουμε το site τη ομάδα, το, το steam 100 στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλέ παρουσιάσει, βίντεο, έντυπα, τα πάντα που χρειάζεται κάποιο. Δηλαδή, λέει κάποιο: Αυτή την παρουσίαση που έκανε τώρα ο Βασίλη, μπορώ εγώ να τη να την βρω κάπου. Μπράβο, μπορείτε να τη βρει μέσα στο site και να τη βρει σε PowerPoint. Και αν θέλει να την τροποποιήσει, να την αλλάξει, οι που κάνουμε δεν σημαίνει ότι είναι οι καλύτερε παρουσιάσει στον κόσμο, είναι κάποια παρουσίαση που ετοιμάσαμε. Θέλει να την πάρει, να την αλλάξει, γιατί κάτι δεν σ' αρέσει, θε να βάλει κάτι άλλο, θε να βγάλει κάτι. Πάρτο και άλλαξε το, κάνει ό,τι παρουσίαση θέλει. Δεν, έχουμε αθετικό εδώ, δεν είμαστε πυραμίδα. η πυραμίδα είναι ότι, ότι πιο συχαμερό υπάρχει στη ζωή. Δηλαδή, ε, ρωτ... μου είπε κάποτε κάποιο, μου λέει, Μα εγώ είμαι αναδοχό σου. Ε, του λέω, χέστηκα Δηλαδή, προσέξτε, εγώ συχαίνω την πυραμίδα σω να ήταν και ο λόγο που πήγα στι ειδικέ δυνάμει όταν ήμουν στο στρατό, γιατί ακριβώ δεν ήθελα να έχω την, την παραδοσιακή στρατιωτική πυραμίδα. Δηλαδή το συγχαίρω. Δεν μπορώ να έχω αφεντικό. Άμα ήταν να έχω αφεντικό, ε, καθόμουν και στο στρατό. Οι δικτυακέ δραστηριότητε, παρότι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν βλέπουν την, τον τρόπο που είναι οργανωμένε και λένε Μα αυτό είναι πυραμιδωτό, δεν καταλαβαίνουν ότι οι δικτυακέ δραστηριότητε είναι οι πιο ελεύθερε δραστηριότητε που υπάρχουν στον κόσμο. Δηλαδή, έχει ανθρώπου οι οποίοι σε βοηθάνε και δεν έχουν δικαίωμα να πετύσουν τίποτα από σένα δίνεις αυτό το οποίο θες να δώσεις. Τώρα αυτό θέλει τέχνη. Πώς να πάρω εγώ από σένα αυτό που εσύ μπορεί να μην θες να δώσεις. Εκεί είναι χίλιες δυο καταστάσεις. Το σίγουρο είναι όμω ότι δεν είναι πυραμίδα. Οπότε, επειδή του τη δίνει αυτό, τι κάνουν. Πάνε και δουλεύουν σε μια δουλειά που έχουν ένα θετικό και, ένα μπροστάμενο έναν προϊστάμενο και δεν ξέρω τι άλλο έχουν και έχουν και αυτοί κανέναν υφιστάμενο και ο ένα πατάει τον άλλον, που είναι η απόλυτη πυραμίδα. Αυτό λοιπόν εγώ το συγχαίρομαι. Άρα λοιπόν, μπορώ να πάρω την παρουσίαση και να την αλλάξω. Δεν είναι κάτι φοβερό. Να κάνω τη δική μου παρουσίαση. Υπάρχει όμω μέσα στο site. Έτοιμη. Το ίδιο έχουμε όλε τι ομιλίε, τα βίντεο, τι παρουσιάσει, τα πάντα υπάρχουν μέσα στο, στο, κανάλι στο YouTube. Στο οποίο μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε μετά εκεί που λέει playlist και να δείτε τι διαφορετικέ κατηγορίε που υπάρχουν για να επιλέξετε αυτό το οποίο θέλετε. Έχουμε και το κανάλι μα το Plan B Solutions in Life σκέτο, δεν υπάρχει όνομα, δεν υπάρχει φωτογραφία, δεν υπάρχει τίποτα. Στο οποίο υπάρχουν μόνο παρουσιάσει, τι οποίε άμα θέλω μπορώ να στείλω σε ένα φίλο μου, σε μία φίλη μου για να δει τι είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαι, χωρί να φαίνεται Κάποιο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Πάμε τώρα στο ταξίδι που έχουμε το Fun Trip την άλλη εβδομάδα. Ε, είπαμε θα πάμε στην Ελίμνη Πλαστήρα, δεν ξέρω πώ έχετε πάει, εγώ έχω πάει τρει-τέσσερι φορέ. Ε, μου είναι παντελώ αδιάφορο το που θα πάω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι θα πάμε μαζί, κάποιοι άνθρωποι. Και θα μείνουμε στο ξενοδοχείο το όραμα. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη δωμάτια που εάν κάποιο από εσά θέλει να έρθει, θα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί, γιατί πάμε για να περάσουμε καλά. Λέγεται fan trip, δηλαδή εκδρομή. Εκδρομή θα πάμε, μάθημα δεν κάνουμε. Κασαφώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να γνωριστούμε και γνωρίζει πιο καλά με του ανθρώπου σε χαλαρέ καταστάσει παρά σε μια διαδικασία μια παρουσίαση, ενό webinar, ενό συνεδρίου κλπ. Με του ανθρώπου γνωρίζει όταν βγει έξω και περάσει όμορφα σε στιγμέ φαγητού, ταξιδιού, καφέ, συζήτηση κλπ. Και μάλιστα, συζητώντα με τον Παντελή, ο οποίο ο, ο Φωτίο όπω ξέρετε είναι από εκεί και είναι βασικό στοιχείο, το δεξιά βέλο που βλέπετε είναι η καρδίτσα και το χριονέρι είναι στο αριστερό βέλο. Ε, ετοιμάσαμε ακόμη και μια πιθανή διαδρομή. Γιατί, Γιατί όλα εξαρτώνται όπω ξέρετε από το καιρό και από τη διάθεσή μα κιόλα. Μια πιθανή διαδρομή έχει εξαιρετικά πράγματα να δούμε γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει το, το, ε, το μουσείο του Πλαστήρα το ποιο ήταν ο πλαστήρα, αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα γίνει συγκεκριμένη ξενάγηση. Δηλαδή θα υπάρχει ένα δικό μα συνεργάτη εδώ, ο οποίο θα μα ξεναγήσει και θα μα πει την ιστορία του πλαστήρα. Είναι ένα από του σημαντικότερου ανθρώπου του 20ου αιώνα που πέρασαν από αυτή τη χώρα. Και υπάρχει ένα μουσείο ε, με δικά του στοιχεία, γιατί ήταν από αυτό το χωριό το Μορφοβούνι εκεί. Άνθρωπο ο οποίο πολέμησε γιατί ήταν στρατιωτικό και μετά έγινε και πολιτικό. Θεωρείται από του πιο αγνού πατριώτε που πέρασαν ποτέ και είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μα ότι έχουν υπάρξει αυτοί οι άνθρωποι, για να μην ζούμε συνέχεια με τα γαϊδούρια που βλέπουμε γύρω μα. Επίση υπάρχει ένα μοναστήρι, η Ιερά Μονή της Κορώνας, το οποίο είναι φανταστικό. Προσέξτε, εγώ να ξέρετε, δεν κάνω. Ε, δεν κάνω ε, θρησκευτικό τουρισμό, δηλαδή να τρέχω από μοναστήρι σε μοναστήρι, με ενδιαφέρει το κομμάτι το οποίο έχει ε, αξία σαν ε, ε, έρευνα ε, αρχαιολογική, μουσιακή κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι καθαρά το θρησκευτικό. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι Όχι, δεν είναι ότι δεν πιστεύω εγώ και εγώ, χριστιανό είμαι. Απλώ δεν είμαι ο τύπο που θα τρέχω το μοναστήρι, από μοναστήρι σε μοναστήρι. Απλώ είναι ενδιαφέροντα γιατί έχουμε δει, έχουμε πάει και έχουμε επισκεφτεί μέρη τα οποία είναι εξαιρετικά. Επίση, ένα χωριό στο οποίο ε, υπάρχει ένα εργαστήριο που φτιάχνει τα τσαρούχια που φοράνε οι Εύζονοι στην προεδρική φορά. Θα πει κάποιο τώρα: Τι με ενδιαφέρουν τα τσαρούχια, βρέσει, ενδιαφέρουν τα τσαρούχια. Ε, άμα δεν σε ενδιαφέρουν τα τσαρούχια, θα πάρω ένα τσαρούχι και θα στο ρίξω στο κεφάλι. Μα ενδιαφέρουν τα τσαρούχια. Είναι σημαντικό το τσαρούχι για τον Έλληνα. Ε, υπάρχει εκεί δίπλα το φράγμα στη λίμνη πλαστήρα το οποίο, εάν μάλιστα είναι ο συμμαθητή του Παντελή, θα, θα μπορέσουμε να μα ανοίξει να δούμε διάφορα εκεί. Μπορεί να ρίξουμε και κανένα μέχρι κάτω να δούμε πώ θα φωνάζει. Ε, υπάρχει άλλη μια, άλλο ένα μοναστήρι ε, της ε, Πελεκητής, είναι πάνω στο βράχο ένα εξαιρετικό μοναστήρι το οποίο θα δούμε και θα δούμε τώρα τις διαδρομές πώς θα τις οργανώσουμε. Υπάρχει ε, το χωριό ε, κοντά στο Μουζάκι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το χωριό εκεί, μου το έλεγε ο Παντελής, που είναι το μέρος που γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένα που να μην ξέρει το καραϊσκάκι. Επομένω, έχουμε να πάμε και να επισκεφτούμε διάφορα μέρη. Ναι, το μαύρο μάτι. Μπράβο, ρε Βασίλη, μπράβο. σου και πιο γρήγορο και από τον Παντελή. Έτσι, μπράβο. Να στρώνω χαρακτήρα όλη η Θεσσαλή εκεί. Ε, οπότε, θα μπορέσουμε να κάνουμε το γύρο γενικά τη λίμνη. Εκεί είναι η καρδίτσα και κάποια στιγμή θα συνεννοηθούμε. Κάπου θα χωριστούμε βόρειο-νότιο και θα αποχωρήσουμε την Κυριακή. Οπότε, βλέπετε ότι έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε, να κάνουμε. Α, Από εκεί κοντά λέει ο Βασίλη, από τον Ειρηνόπυρο. Μπράβο, μαντέψτε ποιο θα μα κάνει ξενάγηση στο μαυρομάτι. Οπότε, ε, κάπου εκεί θα χωριστούμε Κυριακή απόγευμα και θα κινηθούμε οι Θεσσαλονίκοι προ Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι βόρειοι και οι νότιοι προ Νότο. Άρα, έχουμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία αυτέ τι μέρε. Ε, ε, Όπω ξέρετε, ε, μιλάω τζάμπα διότι <laughs> χθε με πήρε πάλι ένα αγαπημένο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ε, ο οποίο έρχεται μάλιστα. Μου λέει ρε Ιάρη, για θυμίσαι μου κάτι, λέει. Πότε είναι ακριβώ. 12 με 14, γιατί κάπου είχα σημειώσει 10 με 12, αλλά είδα ότι είναι Πέμπτη Παρασκευή. Λέω Τετάρτη, Πέμπτη. Λέω όχι, 12 με 14. Είναι. Επειδή λοιπόν αυτέ οι ερωτήσει θα γίνουν, φαντάζομαι, μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα. Δεν ξέρω αν με πάρει κανένα την Παρασκευή το απόγευμα και μου πει πότε είναι το fan trip αυτό, το Σαββατοκύριακο ή το άλλο. Το, το fan trip είναι 12 με 14. Το δωμάτιο, όπω ξέρετε, είναι 100 ευρώ το δίκλινο και για τι δύο μέρε με πρωινό. Δηλαδή καλύτερη τιμή δεν υπάρχει. Πεθαίνει. Και μέχρι πότε πρέπει να δηλώσουμε, μέχρι χθε. Δηλαδή το χθε και για αύριο, χθε θα πρέπει να έχετε δηλώσει. Και μεθαύριο να είναι πάλι χθε. Δηλαδή να τελειώνουμε για να ξέρουμε τι μα γίνεται, να, να, οργανωθούμε για να οργανώσουμε και τι κινήσει. Ε, ε, την άλλη φορά ήταν κάποια κοπελιά από τη Θεσσαλονίκη να έρθει, λέει: Θα ερχόμουν να λέει, αλλά δεν έχουμε πιο να μείνω στο δωμάτιο. Λέω: Τι να κάνω, να σε βάλουμε κανένα νερό. Λέει, Δεν το βλέπω τόσο καλή ιδέα. Τώρα, άμα ήταν ο Τζόνι Ντεμ μπορεί να έλεγε καλή ιδέα, δεν ξέρω τι να πω. Ο καθένα έχει τα δικά του. Λοιπόν δεν έχει σημασία, το σημαντικό είναι ότι θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία και θα ξεκινήσει η χρονιά μα φανταστικά. Τελειώνοντα για σήμερα, σαν ομάδα όπω ξέρετε, ισχύει όπω σε όλε τι ομάδε ότι όλοι μαζί αναπτύσσουμε δυναμικά αποτελέσματα και κανένα δεν είναι ελεύθερο αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι. Οπότε σα εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, επίθεση η μόνη λύση και σαφέστατα περιμένω και όσοι άλλοι θέλετε να έρθείτε στο fan trip με τους Θεσσαλονικείς θα λέμε τη Δευτέρα στις 8. Bye!